Γεια σας κύριε Πρωτούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σας και την εκπομπή σας. Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς αυτό που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Κιουτσούκης, ότι ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει και θέτετε συνεχώς σε σχέση με την Γενική Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και τις καταγγελίες, έχει πάει αυτή η υπόθεση και στα δικαστήρια, όπου έχετε χάσει αυτές τις υποθέσεις. Αλλά ανεξάρτητα από ότι τις χάσατε, επιμένετε σε αυτή την άποψη και έχει δημιουργηθεί αυτή η σύγκρουση ανάμεσά σας. Εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν χάσαμε καμία υπόθεση. Όσον αφορά για το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Όχι, δεν πήγατε στα δικαστήρια. Εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ως πάμε. Το ίδιο το πάμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Το πάμε είναι εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, πρωτοπάθεια. Δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το πάμε εσείς. Ασφαλώς και γνωρίζω πώς λειτουργεί. Τότε τι συζητήσαμε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά για τον κύριο Κουτσούκη ότι οι αθλειότητες, οι ακροδεξιές αθλειότητες που έχει βγει από το πρωί στα κανάλια και διαδίδει, πέρα από τους εθεατρινισμούς, πρέπει να πάρει θέση για αυτές τις ακροδεξιές αθλειότητες η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η ακροδεξιά αθλειότητα την οποία διαδίδει, γιατί τον χαρακτηρίζει τα ακροδεξιό καταρχήν. Χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εγκληματική οργάνωση και το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης. Σε εμάς δεν είπε τέτοια πράγματα εδώ πάντως. Τώρα στην τηλεόραση. Το είπε όμως. Ναι, όχι, ενώ σε εμάς τώρα στην εκπομπή δεν το είπε εδώ. Το είπε στο Sky, στον κύριο Οικονόμου. Το είπε σε μένα το πρωί. Το είπε σε εσένα το πρωί. Δεν το άκουσα. Το είπε στο Real FM. Το είπε. Τέλος πάντων, το λέει. 4-5 κανάλια. Εσείς τον καταγγέλλετε πάντως για Χρυσαυγίτη. Και εσείς το λέτε Χρυσαυγίτη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Κύριε Χατζή, ορίστε. Μισό λεπτό. Ναι. Σε αυτό θα τοποθετηθούμε. Βεβαίως. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εγκληματική οργάνωση για να ξέρουμε ποιο μιλάμε τώρα. Μα δηλαδή. Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Εμείς δεν το λέμε. Εμείς καταγγέλουμε, με ρωτάτε ποια είναι η ακροδεξιά αθλειότητα. Ναι. Και σας λέω ότι εδώ πρόκειται για μια ακροδεξιά αθλειότητα και το κυριότερο είναι ότι αυτός ο τύπος, αυτός ο εργατοπατέρας, ο οποίος γυρνάει σε όλα τα τουριστικά θέρετρα τα τελευταία 2 χρόνια και τρώει τα λεφτά των εργαζομένων με την παρέα του, παριστάνοντας πως κάνει συνέδρια και κλεισμένο το θυρών, μακριά από τους εργαζόμενους, με μπράβους και εργοδότες. Και λοιπόν, τους δημοσιογράφους δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα. Και τους δημοσιογράφους. Είναι το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μάλιστα. Είναι ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ. Μάλιστα. Θα πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία. Αυτό εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, θα πρέπει να πάρει θέση. Όπως το θέτεται, βεβαίως πρέπει να πάρει θέση. Με τι μιλάμε τώρα, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα που βγαίνει. Αλλά δεν μου απαντάτε όμως και εσείς σε κάτι άλλο που σας ρώτησα. Λέω το πάμε, πήγε στα δικαστήρια. Ναι. Ακούστε να δείτε το πάμε. Όχι, δεν μου απαντάτε σε αυτό. Ποια δικαστήρια, εδώ 2 χρόνια έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Μόνο στα δικαστήρια έχουμε πάει. Στα δικαστήρια που πήγε το ΠΑΜΕ δικαιώθηκε ή όχι, αυτό θέλω να μάθω. Ακούστε να δείτε. Ακούω. Τα δικαστήρια δεν αποφασίζουν τι θα γίνει με τα συνέδρια των εργαζομένων. Τα δικαστήρια αποφασίζουν για τους πληστηριασμούς, τα δικαστήρια αποφασίζουν για τις κλοπές, τα δικαστήρια αποφασίζουν για τους φόνους. Ναι, αποφασίσανε και γι' αυτό όμως. Ήρθε στον παρόδο. Σας ακούω. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε στο ερώτημα που σας κάνω. Μου λέτε κάτι άλλο, ας πούμε. Θα παίρνουν μέρος στα συνδικάτα οι εργοδότες. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει κανένας άλλος παρά μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτό είναι ένα κεντρικό. Γι' αυτό τους καταγγέλλετε εσείς, για ότι κάνουν εργοδοτικά τα σωματεία. Αυτό λέει. Κοιτάξτε, εμείς καταγγέλουμε μία συγκεκριμένη πρακτική που υπάρχει. Λοιπόν, νησάφη πια. Ναι, αλλά μπορεί. Γιατί μπουκάρετε όμως μέσα με ξύλα και με βεσιδερόβεργες. Έτσι λένε. Και μόνο τους υπόλοιπους πώς τους λένε. Τα είδαμε στα βίντεο. Μπουκάρετε όμως μέσα. Ένα λεπτό, κύριε Πρωτούλη. Γιατί κάνετε τραμπουκισμούς, γι' αυτό σας καταγγέλνουν. Για τραμπουκισμούς. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν ισχύει. Ποιος τους έδιρε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος τους έδιρε. Εμείς τους δίναμε. Το εκπληκτικό είναι ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που θέλουν να μπουν στο συνέδριο, στο οποίο είναι εκλεγμένοι, βαφτίζονται τραμπούκοι, και οι τραμπούκοι που είναι μέσα και τους εμποδίζουν βαφτίζονται εργαζόμενοι. Αυτό είναι σάφη πια δηλαδή. Σας απαγόρευσαν την είσοδο, αφού συμμετέχετε στη ΓΕΣΕ. Εμένα δεν έχετε φύγει. Όχι εσάς. Για τα μέλη του ΠΑΜΕ, λέω, για τη ΔΑΣ. Δεν μιλάω για εσάς. Στους εκλεγμένους συνδικαλιστές βεβαίως το καταγγέλουν από προχτές. Τους απαγορεύουν την είσοδο και όχι μόνο στους συνδικαλιστές. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι απαγόρευσαν
σε συνέδριο της ΓΕΣΕ, άκουσον σε συνέδριο της ΓΕΣΕ, την παρουσία δημοσιογράφων και το καταγγέλει και η ΕΣΥΕ αυτό το πράγμα. Αυτό ισχύει, μου λέτε, το διαβάσαμε αυτό. Ισχύει. Αφού ισχύει, γιατί είναι δυνατόν να υπάρχει συνέδριο των εργαζομένων, το μεγαλύτερο συνέδριο των εργαζομένων και κλεισμένο των θυρών. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί το κάνουν αυτό, ναι, αλήθεια. Γιατί θέλουν ακριβώς να κρύψουν τις πομπές τους, δηλαδή μια ποιοτική τεράστια διαφορά που συμβαίνει αυτή την περίοδο, όπου εργοδότες, διευθυντές ανώνυμων επιχειρήσεων, μάλιστα, πλέον χωρίς καν προσχήματα να κρατιούνται, εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των εργαζομένων. Μάλιστα. Και αυτό σας λέω ότι είναι ένα κεντρικό πολιτικό, μάλιστα, ζήτημα. Εγώ θα σας κάνω τώρα μια ερώτηση άσχετη με αυτή τη σύγκριση. Το καταλάβαμε. Θα σας οι κάνω... εργοδότες, ναι, να είναι τα ίδια σωματεία με τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να είναι ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να είναι. Υπάρχει ο σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Ναι, δεν μπορεί να είναι. Μην επιμείνετε. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν μπορεί να είναι ο εργοδότης μαζί στο σωματείο, το συνδικαλιστικό του εργαζόμενου. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι για ιστορίες για άγριους. Λοιπόν, τώρα, όμως θα πρέπει να αντιληφθείτε κι εσείς, ή αν το έχετε αντιληφθεί, ότι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα συνδικάτα, το συνδικαλισμό και γενικότερα και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και άλλες και άλλους φορείς, έχει απογοητεύσει την εργατική τάξη. Έχει απογοητεύσει τους εργαζόμενους. Αυτό το εισπράτετε, δεν το βλέπετε. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, όμως. Ναι, θα πούμε το όμως. Αλλά αυτό δεν σας προβληματίζει. Όχι. Περιμένετε, θα ρωτάω εγώ. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν αυτή και είπατε ναι. Όμως, επειδή θέλετε έτσι, δεν σας προβληματίζει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Δεν θέλετε να αλλάξει αυτό το κλίμα? Ακούστε με τι σας ρωτάω. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Οι εργαζόμενοι κάνουν μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η νοσηρή κατάσταση. Όχι, δεν είναι οι εργαζόμενοι γενικώς, είναι συνδικαλιστικό όργανο που λέγεται. Πάμε που πρώην είναι με τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να είμαστε ακριβείς. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι εργατικά κέντρα ομοσπονδίες. Αφήστε ότι είναι μόνο το ΚΚΕ. Είναι εργατικά κέντρα ομοσπονδίες. Είναι απλοί εργαζόμενοι. Είναι από όλο το πολιτικό φάσμα που λέει: προχωρήστε, δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Ποιος τους ψήφισε αυτή στη Γενική Συνομοσπονδία όμως? Τον Παναγόπουλο και τον Κιουτσούκη έχουμε φτιάξει. Αλλά αυτοί είναι στο Προεδρείο όμως. Αυτοί ελέγχουν τη ΓΕΣΕ. Δεν είστε εσείς πλειοψηφία, πώς θα γίνει? Ακούστε να δείτε. Μα δεν είστε πλειοψηφία, κύριε Πρωτούλη. Αυτό αποδεικνύει ότι ενώ κόμματα διαλύθηκαν, κυβερνήσεις άλλαξαν 500 φορές. Ναι, σύμφωνοι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι. Έχετε δίκιο. Συγκεκριμένοι ίδιοι. Ναι, εδώ και 10 το χρόνια. Το ΚΚΕ 6% έχει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει παραπάνω. Αυτή την έκφραση έχει στην κοινωνία. Έλατε. Κάθε λέξη είναι Σταύρος. Όχι, κύριε Σταύρος, τη λέξη. Έχετε πει τα πάντα όλα. Έλατε, πείτε το. Άστο, καλό σου λέει. Εντάξει. Πετάγει το Δημήτρης, ξέρετε γιατί το κάνει αυτό. Γιατί είναι φίλος μου. Γιατί θέλει Πρωτούλη. Λοιπόν, εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Ναι. Και παραμένουν οι ίδιοι, οι οποίοι είναι πλήρως απαξιωμένοι. Για πείτε μου εσείς, αν γνωρίζετε, είστε δημοσιογράφοι πάρα πολύ εμπειροί και άνθρωποι με ικανότητα να μαζέψετε και πληροφορίες. Βρείτε μου έναν εργασιακό χώρο τα τελευταία 20 χρόνια που αυτοί οι συγκεκριμένοι έχουν εμφανιστεί και έχουν μιλήσει στους εργαζόμενους και τους έχουν υπερασπιστεί. Ναι, αλλά αυτοί ψηφίζονται όμως, κύριε Πρωθυπουργέ. Πώς διάλογο ψηφίζουν οι εργαζόμενοι, πώς βγαίνουν αλλιώς? Δεν ψηφίζονται. Δεν ψηφίζονται. Αλλά όταν ο άλλος έχει 4 ανώνυμες εταιρείες, είναι διευθύνων σύμβουλος. Όταν ο άλλος είναι ο γιος του Προέδρου της Ένωσης των Εφοπλιστών και είναι συνδικαλιστής. Όταν η άλλη είναι η διευθύντρια το σούπερ μάρκετ που λέει στα παιδιά χαμογελάστε ακόμα και όταν παίρνετε 300 ευρώ. Μισό λεπτό για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτό που είπατε είναι σοβαρό, αλλά από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι η κοινωνία και ο κόσμος άλλαξε. Εδώ, κύριε Πρωτούλη, ένα αριστερό κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνάει τον τόπο σήμερα έχει υποψήφιο ευρωβουλευτή τον κύριο Κόκαλη. Και μου λέτε εσείς. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα, αλλά σας βλέπω δεν μιλάτε. Σιωπάτε για αυτό το θέμα. Πώς δεν τα ανέχεστε? Ανάσα δεν βγάλατε για τον Κόκαλη. Ανάσα. Δεν είδαμε και πολύ καταγγελία. Ήπια πράγματα. Όχι καθόλου ήπια. Πώς καθόλου. Πλέον τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια διάλεγαν και πολιτικό προσωπικό, τώρα αποφάσισαν να κάνουν και οι ίδιοι να παίξουν το ρόλο του πολιτικού προσωπικού. Αλλά μην διαλέγουν έναν από πάνω. Μάλιστα. Αυτό καταγγέλλεται αυτή τη στιγμή και εντάξει, με το προηγούμενο. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά εντάξει. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Και τους συνδικαλιστές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη. Καλημέρα, και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας, γιατί καλά. Βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία θα έχει μια εξέλιξη. Δεν σταματάει αυτό τώρα. Δεν σταματάει. Θα συνεχιστεί το συνέδριο. Τι μαθαίνετε, κύριε Πρωτούλη? Πώς τον εισαγγελέα. Καλούμε τους εργαζόμενους που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Καλούμε τους εργαζόμενους να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Να ανασένει ο κόσμος, να φτιάξει τα συνδικάτα του, τα σωματεία του, να μπορέσει να αντιπαλέψει τη βάρβαρη πολιτική που το αφαιρεί δικαιώματα μέρα με τη μέρα. Τη βάρβαρη πολιτική, αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, το 70% στο ΚΚΕ ήταν. Παλιά. Όχι, μην λέμε παλιά. Τώρα. Πώς να μην λέμε. Πράγματα. Να μην τα πω. Ο Δραγασάκης πού ήτανε? Παραλίγο να γίνει γραμματέας. Παραλίγο να γίνει γραμματέας του κόμματος. Πού ήταν ο Δραγασάκης? Εσείς με το ίδιο εισιτήριο που κόψατε χθες με τον κινηματογράφο μπαίνετε και σήμερα. Α, εντάξει, τώρα μου το πάτε έτσι. Καλά σου λέει. Δεν μπορούσα να το πάω έτσι. Εντάξει, σωστό είναι. Εσύ δεν μείνει το απόκομμα τώρα. Σωστό είναι. Με το απόκομμα δεν μπαίνει. Η δράση του και τώρα τι κάνει. Εντάξει, δεν είναι νατοϊκή αριστερά. Όχι, δεν είπα αυτό εγώ. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, δεν έκανα σύγκριση. Ούτε είπα ότι είναι το ΚΚΕ αυτό που είναι. Λέω αυτοί ήταν στο ΚΚΕ. Δεν λέω ότι το ΚΚΕ είναι αυτό. Ναι, είναι από το φύγανε. Πάει, τέλος. Αυτή είναι νατοϊκότερη των νατοϊκών. Και άλλα. Και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρωτούλη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλή δύναμη.